5ο Δημοτικού Σχολείου Βόσμου συγκεκριμένα, οι οποίοι μαζί με τη βοήθεια της δασκάλας τους και τη βοήθεια μίας επίσης σκηνοθέτρας και παραγωγού έχουν κάνει ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί σήμερα. Έχουμε μαζί μας τις δύο κυρίες, την κυρία Μαρία Πανουσιάδου, η οποία είναι η δασκάλα, και την κυρία Χρύσα Πανουσιάδου, η οποία είναι η σκηνοθέτρια παραγωγός που βοήθησε τα παιδιά στο να πραγματοποιήσουν το ντοκιμαντέρ αυτό. Να τις δούμε και τις δύο. Και να τις καλημερίσουμε. Και να τις καλημερίσουμε. Γεια σας. Καλημέρα. Και να αναρωτηθούμε ποια είναι η δασκάλα και ποια είναι, γιατί νοιάζεται απίστευτα πολύ στα αδερφές. Λοιπόν, είναι η Μαρία Πανουσιάδου, δασκάλα του παιδιού. Λοιπόν, η δασκάλα. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία? Όλα ξεκινήσανε από την περσινή σχολική χρονιά, όπου ένας μαθητής μου είχε την ιδέα να κάνουμε μία ταινία. Ο μαθητής. Μάλιστα. Μιλάμε είχε... και παιδιά έκτης δημοτικού τώρα, είναι το τονίσουμε αυτό. Φέτος είναι έκτη δημοτικού, ήθελε πάρα πολύ να κάνουμε μια ταινία, το οποίο το θεώρησα ανέφικτο. Ωστόσο με την επιμονή του, το ανέφικτο άρχισα να προσπαθώ να βρω τρόπους να γίνει εφικτό. Βρέθηκα και με την αδερφή μου, κάναμε μια συζήτηση, της είπα ότι με προβληματίζει και μέσα από τη συζήτηση προέκυψε ότι δεν είναι καθόλου απίθανο. Και τελικά ξεκινήσαμε τη διαδικασία, ναι. Όχι, θα μας πείτε λίγο για την επιμονή που επέδειξε ο μαθητής. Ναι. Όταν λέτε ήταν επίμονος, τι εννοείτε? Εννοώ ότι το ζητούσε συνεχώς κάθε μέρα. Μεγάλη επιμονή. Ναι, ναι, ναι. Έχει αγάπη για τον κινηματογράφο αυτό το παιδί? Μεγάλη. Γενικά όλη η τάξη είναι πάρα πολύ δημιουργική. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ δημιουργικά. Έχουν ασχοληθεί με διάφορα προγράμματα και πέρυσι και φέτος που έχουν να κάνουν με τις τέχνες. Και ένα κομμάτι ήταν και το ντοκιμαντέρ που κάνανε φέτος. Να δώσουμε λίγο τον λόγο και στην Χρύσα Πανουσιάδου. Η δική σας αρρωγή, η δική σας βοήθεια ποια είναι ακριβώς? Η δική μου βοήθεια ήταν να προσπαθήσω να δώσω στα παιδιά, να χωρίσουμε τους ρόλους καταρχάς με την βοήθεια φυσικά της Μαρίας, όπου μπορούσε, ήξερε τις δυνατότητες των παιδιών και πού ο καθένας θα μπορούσε να βοηθήσει στο να φτιάξουμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Ξεκινήσαμε λοιπόν η αρχική ιδέα ήταν να βρεθώ στο σχολείο, γιατί εγώ έχω βάση το Λονδίνο, να βρεθώ στο σχολείο και να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για το τι σημαίνει ντοκιμαντέρ, ποιοι είναι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο να γίνει ένα ντοκιμαντέρ. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα να βρεθώ στην Ελλάδα και λόγω εργασίας αλλά και λόγω οικονομικών συνθήκων. Συγγνώμη. Υπάρχει όμως τεχνολογία που βοηθάει. Υπάρχει ακριβώς η τεχνολογία που μας βοήθησε να έχουμε μια τηλεσυνδιάσκεψη με την τάξη. Είχαμε κάποια ραντεβού και έτσι βοήθησα στο να ενημερώσω στα παιδιά πώς γίνεται ένα ντοκιμαντέρ, ποιοι είναι οι συμμετέχοντες, τι σημαίνει να είσαι ερευνητής, τι σημαίνει να είσαι παραγωγός, σκηνοθέτης. Και από εκεί και μετά οι ομάδες γίνανε από τα παιδιά και πλέον πήραν τους επαγγελματικούς τους ρόλους, το οποίο αυτό ήταν και το πιο ωραίο κομμάτι για αυτά. Φυσικά. Κάνανε όλη την έρευνα, την παραγωγή. Πώς κάνανε την έρευνα, πείτε μας. Βγήκανε στο δρόμο, ψάξανε, πήρανε συνεντεύξεις από επαγγελματίες, αφού είχαμε διαλέξει τα επαγγέλματα μέσα στην τάξη, στην Ολομέλεια. Αυτά τα κάνανε όλοι στον ελεύθερο τους χρόνο, έτσι. Αυτά τα κάναμε στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης. Ωστόσο, τα γυρίσματα και η έρευνα γίνανε με τη δική μου την παρουσία εκτός σχολείου. Δεν γινόταν. Αυτό το θέμα είναι σε καιρό κρίσης και παρακολουθεί, βλέπουν οι διαθέτες μας κάποια πλάνα από το ντοκιμαντέρ. Κάποιους επαγγελματίες από την περιοχή του Ευόσμου, πώς προσπαθούν να επιβιώσουν τον καιρό κρίσης. Ακριβώς. Δηλαδή, ποιος επέλεξε το θέμα αυτό? Αυτό το θέμα προέκυψε μέσα από συζήτηση, πρόταση που έκανα εγώ στα παιδιά. Ωστόσο, σκεφτήκανε μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι θετικό, γιατί η κρίση έχει επηρεάσει πάρα πολύ και τα παιδιά. Μην νομίζουμε ότι είναι παιδιά και δεν καταλαβαίνουν. Ωστόσο, ήθελαν να κάνουν κάτι θετικό. Σκεφτήκαν επαγγέλματα που ενδεχομένως θα πηγαίνουν καλά λόγω της κρίσης. Όπως είναι ο τσαγκάρης που βλέπουμε τον κύριο Χρήστο τώρα. Θεωρήσαν ότι ο κόσμος δεν θα πηγαίνει τόσο εύκολα να αγοράσει παπούτσια, θα προτιμήσει να το επιδιορθώσει. Βέβαια, τα αποτελέσματα της έρευνας θα τα δουν και οι καλεσμένοι μας το απόγευμα. Όσοι έρθουν να το παρακολουθήσουν. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ έξυπνο αυτό που κάναν τα παιδιά. Πραγματικά. Το ότι δρομολόγησαν ουσιαστικά την σκέψη μας σε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Τώρα, πόσος χρόνος χρειάστηκε και ποιες ήταν οι δυσκολίες που συναντήσατε? Πάρα πολλές. Καταρχάς, δεν είχαμε οικονομική ενίσχυση από πουθενά. Με τον εξοπλισμό ταλαιπωρηθήκαμε πολύ. Μας έσωσε ο κύριος Χρήστος Παπαδόπουλος, ο διευθυντής, ο οποίος μας έδωσε την προσωπική του κάμερα και διέθεσε κάποια λεφτά για να πάρουμε τρίποδες κτλ. Βοήθησαν πολύ οι γονείς, γιατί πήραν μέρος της ευθύνης. Ερχόταν μαζί μας όταν έπρεπε να μετακινηθούμε για την έρευνα και τα γυρίσματα. Φυσικά οι άνθρωποι που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ.
βρήκα εύκολα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, γιατί όποτε ανοιχτήκαμε στην κοινωνία την τοπική, είχαμε πάντα συμπαράσταση. Ανταποκρίθηκε. Αυτό είναι πολύ βασικό. Πολύ, πολύ σημαντικό. Να μας απαντήσει η Χρύσα τώρα, που είναι και επαγγελματίας του είδους, διακρίνεις έτσι κάποια ταλέντα ανάμεσα στα παιδιά που ενδεχομένως είναι και μελλοντικοί υπάρχουν... συνάδελφοι. Βέβαια, βέβαια. Οι ομάδες ήταν καταρχάς, να σας πούμε, τέσσερις: οι σκηνοθέτες, η παραγωγή, οι σεναριογράφοι και οι ερευνητές. Πλούσια παραγωγή. Πλούσια παραγωγή που δεν τα βρίσκει στη σημερινή εποχή. Δυστυχώς δεν τη βρίσκουμε. Υπάρχουν, ας πούμε, εγώ και πάρα πολλοί συνάδελφοι, ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει τη σκηνοθεσία, την παραγωγή, την έρευνα και το μοντάζ. Τέλος πάντων, το κάναμε στο παραδοσιακό μοντέλο του ντοκιμαντέρ, για να αποκομίσω και τα παιδιά οι διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές εμπειρίες. Και πραγματικά, όταν έκανα το μοντάζ, ήμουν τόσο συγκινημένη από το ταλέντο κάποιων παιδιών. Δηλαδή, έκανα μοντάζ και ειλικρινά βούρκωνα που έβλεπα ότι τα παιδιά βγήκαν έξω, ότι αποκόμισαν όλες αυτές την εκπαίδευση που είχαν μέσω το Skype μαζί μου. Με τη Μαρία, με όλη την προετοιμασία, ήρθανε με ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Και όντως υπάρχουν 4-5 παιδιά που είναι... πραγματικά έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, που έχουν ταλέντο. Αξίζει να προβληθεί από τη δημοτική τηλεόραση αυτό το ντοκιμαντέρ των παιδιών? Εμείς πιστεύουμε πως αξίζει, ναι. Τι διάρκεια είναι? 13 λεπτά περίπου. Πόσο? 13 λεπτά. Είναι μικρό μήκος. Ναι. Μάλιστα. Θα εισηγηθούμε πάντως στη διεύθυνση. Θα το ξέρετε. Τώρα, είναι σήμερα να πούμε η προβολή, έτσι, στις 6:30. Ναι, στο χώρο του σχολείου. Στο 22ο δημοτικό. Συστεγαζόμαστε σχολείο, και επειδή δεν υπάρχουν χώροι στο δικό μας το σχολείο, με μεγάλη χαρά μας το δανείζει το χώρο το διπλανό, το που συστεγαζόμαστε. Τώρα σκοπεύετε να συνεχίσετε έτσι, να δημιουργείτε και άλλα project παρόμοια ή παρεμφερεί με αυτό? Θεωρώ ότι το να βοηθάμε τα παιδιά, να τα ενισχύουμε, να αναπτύξουν τη δημιουργική τους σκέψη, είναι πλέον πολύ σημαντικό. Τα παιδιά πρέπει να έρχονται στο σχολείο και να, επειδή ζούμε και σε δύσκολους καιρούς, να έχουν διεξόδους δημιουργικές. Πιστεύω ότι το να κάνουν κάτι και να βλέπουν το αποτέλεσμα, που πολλές φορές μου το λέγανε κιόλας όταν τους το έδειξα, δεν το πιστεύουμε, κυρία, ότι εμείς το κάναμε αυτό. Είναι τρομερή η χαρά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι βεβαίως εξίσου σημαντικό το διδακτικό κομμάτι, δηλαδή το γνωστικό, να το πω έτσι, αλλά πολύ σημαντικό και, και η δημιουργική έκφραση των παιδιών. Με αυτά τα προγράμματα ασχολούμαι κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, ανάλογα με την τάξη που έχω και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ναι, πάντως, εγώ δεν έχω ξανακούσει και ξαναλέω, το τονίζω, γιατί μιλάμε για παιδιά 5ης και 6ης δημοτικού ουσιαστικά. Είναι πολύ μικρά. Πολύ μικρά παιδάκια. Ναι. Δεν έχω ξανακούσει να έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και με αυτό το αποτέλεσμα. Να έχουν κάνει ένα ολοκληρωμένο. Και δεν το πιστεύουν και τα ίδια ότι έχουν. Πώς αντιδρούν αυτά, αλήθεια? Είναι πάρα πολύ χαρούμενα. Πάρα πολύ χαρούμενα. Καταλαβαίνουν, γιατί ξέρετε, δουλέψαμε πάρα πολύ από το Δεκέμβριο μέχρι τον τέλη Απρίλη περίπου για αυτό το σχέδιο εργασίας. Κάνανε και άλλα πράγματα μέσα στη χρονιά, όχι μόνο αυτό, κάνανε πολλά φέτος. Όμως είδανε ότι άξιζε όταν είδαν το αποτέλεσμα, γιατί για τα παιδιά ο χρόνος είναι και λίγο... οι τόσοι πολλοί μήνες τους φάνηκαν αιώνας μέχρι να δουν το αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω ότι οι κόποι τους... Τα συγχαρητήρια αξίζουν πρώτα στα παιδιά που είχαν την ιδέα. Και για το γεγονός ότι ήταν και τόσο επίμονα. Ναι. Μετά σίγουρα σε εσάς που αγκαλιάσατε αυτή την ιδέα και σε εσάς που την πραγματώσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Αλήθεια, ποια είναι τα επαγγέλματα που παρουσιάζετε στο ντοκιμαντέρ? Τσαγκάρης, έμπορος ξυλών και βιοτέχνης. Βιοτέχνης από... Εγώ θα πρότεινα στην κυρία Χρύσα... Πανουσιάδο απευθύνεται η ερώτηση, γιατί σας μπερδεύω και εγώ, γιατί μοιάζετε εξωτερικά. Η ερώτηση ή η πρόταση? Η πρόταση, μάλλον. Πρώτη θέλω να κάνω. Επειδή έχετε έδρα στο Λονδίνο, είπατε, και εργάζεστε στο εξωτερικό, από ό,τι έχουμε μάθει, να το προωθήσετε το ντοκιμαντέρ αυτό και στο εξωτερικό. Γιατί όχι? Και στην Ελλάδα, βέβαια, να προβληθεί, αλλά και στο εξωτερικό. Μακάρι, ναι. Το σκεφτήκατε αυτό? Βεβαίως και το σκεφτήκαμε, και έχουμε σκεφτεί με τη Μαρία να συμμετέχουμε σε διάφορα παιδικά φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Μαθητικά και στο εξωτερικό, αλλά και γενικότερα να προωθηθεί λίγο αυτή η ιδέα, γιατί πραγματικά τα παιδιά και το έχουν ανάγκη να εκφραστούν με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο μέσω ντοκιμαντέρ, αλλά καλλιτεχνικά γενικότερα. Αλλά και δίνεται και κάτι στο ευρύτερο κοινό. Στον κόσμο, στην κοινωνία. Στην κοινωνία, για το πώς βλέπουν τα παιδιά τα πράγματα.
Και είναι αλήθεια ότι το ντοκιμαντέρ είναι ένα είδος λίγο δύσκολο να το πω, παρεξηγημένο να το πω, δεν είναι όσο δημοφιλή. Δεν έχει αγκαλιαστεί, ναι. Δεν έχει αγκαλιαστεί στην Ελλάδα. Ταινίες, έτσι. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, συμφωνείτε σε αυτό. Ναι, βέβαια στην Ελλάδα και εγώ έχω αυτό το παράπονο δουλεύοντας στο εξωτερικό που δεν βλέπουμε ντοκιμαντέρ στο εξωτερικό ελληνικά έτσι όπως βλέπουμε άλλες παραγωγές που είναι βέβαια πολλοί λόγοι. Αλλά ναι, ισχύει αυτό. Στην Ελλάδα είμαστε το λίγο. Το τελευταίο διάστημα λίγο στην Ελλάδα έχει υπάρξει όμως διαστροφή. Πραγματικά, αυτό, πραγματικά. Mm. Αλλά γενικότερα στην Ελλάδα είμαστε ντοκιμαντέρ, βαριέμαι, τι θα δω. Ενώ στο, υπάρχει άλλη αντιμετώπιση στο εξωτερικό για το, αυτού του είδους των ταινιών. Mm-hmm. Θα την αποκτήσουμε κι εμείς. Μακάρι. Πάντα έτσι είμαστε. Καλή ωραία, σου λέει παρά ποτέ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που σας γνωρίσαμε. Πραγματικά και ανυπομονούμε να δούμε και την ταινία των παιδιών. Εγώ τουλάχιστον θα ήθελα. Και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα, Τετάρτη, 5 Ιουνίου. Έτσι, ναι. Να θυμίσουμε ότι η Green Party ξεκινά από σήμερα μέχρι και την Κυριακή εκδήλωση. Είναι μέρα του περιβάλλοντος σήμερα. Το σκεφτόμαστε, είπαμε, όσο μπορούμε όλο τον χρόνο, κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αλλά αξίζει να περάσουμε μια βόλτα από το πεδίο του Άρεως, όπου είναι η εκδήλωση. Ζήστε το, απολαύστε το. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει διοργανώσει πολλές εκδηλώσεις ενημερωτικού και όχι μόνο χαρακτήρα. Μέχρι αύριο, στις 7 η ώρα το πρωί που θα είμαστε εδώ. Καλά να περνάτε. Καλό υπόλοιπο Τετάρτης.